Φιλαδέλφια στην περιγραφή των φάσεων ο Ισίδρος Πρίντεζης. Σαραβάκος. Τσάρτα Σαραβάκος. Ωραία το 1-2. Η σέντρα που βγαίνει από το Σαραβάκο. Η μπάλα κοντραρίστηκε. Η κεφαλιά είναι out από τον Δημητριάδη. Μπαλιά του Κασάπη για τον Τσάρτα. Άφησε για τον Σαραβάκο μέσω της ΑΕΚ. Μπαλιά του Σαραβάκου για τον Δημητριάδη. Ωραία το 1-2 με τη μία. Η μπαλιά του Σαραβάκου το κόρνερ από τον Δάφκο. Η καλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ στο 11. Σαραβάκος εκτελεί το κόρνερ για την ΑΕΚ. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά του Δημητριάδη. Το σούτι δεν θα γίνει από τον προωθημένο Μιχάλη Βλάχο. Την παλιά του Χατζιαγγελή, ωραία για τον Τζολακώστα στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Το πλασέ του Τζολακώστα, ο Μανολάς παραχωρεί το κόρνερ για την ομάδα του Αθηναϊκού. Στο 13 η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη της ομάδας του Γμόχ στα Καρέτσα. Φεύγει ο Τσάρτας από αριστερά, ο Σταματής δεν προτιμάει τον Τσάρτα. Κάνει ωραία την παλιά για τον Τσάρτα που κάνει το κοντόλ. Το σούρ με το αριστερό, η μπαλά κοντράρει στο Χατζιαγγελή. Ο Δάφκος προλαβαίνει, όχι δεν προλαβαίνει, η μπαλά είναι κόρνερ για την ΑΕΚ. Η μπαλιά του Τσάρτα για το Δημητριάδη, κεφαλιά πάνω στο Δάφκο που με δεύτερη προσπάθεια η μπάλα τελικά είναι κόρνερ για την ΑΕΚ στο 39. Τσάρτας. Η μπαλιά του Τσάρτα ωραία για το Σαραβάκο, δεν θα πιάσει την κεφαλιά, ο Δάφκος θα μαζέψει την μπάλα στο 40. Κασάπης πέρασε για το Σταματή που ανοίγει και πάλι για τον Κασάπη από αριστερά με τη μία σέντρα, έγινε και αυτό ο Σαμπαλάτζοβιτς πάνω στον Δάφκο. Μόνος του με αντίπαλο τον Μανολά ο Πατίκας. Θέλει να ξεφύγει από τον Μανολά που του κάνει το φάουλ, όλοι και σας το σφυρίζει. Ο Μανολάς ήταν τελευταίος αμυντικός της ΑΕΚ, θα του βγάλει την κάρτα τώρα όλοι και σας. Να δούμε την απόφαση του Θεσσαλονικιά διαιτητή. Ο Μανολάς έκανε το φάουλ στον Πατίκα και παίρνει την κίτρινη κάρτα του διαιτητή και σας το 43. Οι αψιμαχίες του Μόνου με τον Δημητριάδη μπροστά στα μάτια του Λικεσάου Αναστασίου επαναφέρει στην τάξη το Μόνο. Κασάπης φεύγει ωραία και ανοίγει για τον Κωστή. Μέσα στην περιοχή ο Κωστής γύρισε την μπάλα ο Δάφκος με τα χέρια κόρνερ. Η προσπάθεια από τον Μόνο που περνάει και βγαίνει μόνος με τον Ματζίδη, πλασάρει ο Μόνος η μπάλα κόρνερ. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς είχε αποφασίσει να βγάλει τον Δημήτρη Σαραβάκο και να περάσει τον Μιρτσέκη. Όμως 20.000 κόσμος στη Νέα Φιλαδέλφεια αποδοκίμασε το Σταύρο Σταματή και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς αλλάζει την απόφασή του, βγάζει το Σταματή και περνάει το Μιρτσέκη. Δημήτρης Σαραβάκος από δεξιά εκτελεί αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ, έγινε κεφαλιά μόλις out. Έφυγε από το μαρκάρισμα του Τζολακώστα ο Βλάχος. Κάνει και το σούτ, είναι καλό Δάφκος από τον Κρούι. Έχασε από τον Κασάπη και οι προϋποθέσεις αντεπίθεσης καλές για την ΑΕΚ. Η παλέκα του Μιρτσέκη δεν υπάρχει offside. Ο Μιρτσέκης πλασάρει κόρνερ ο Δάφκος. Σαραβάκος λοιπόν είναι έτοιμος, ο Λικεσάς σφυρίζει τώρα. Σαραβάκος εκτελεί καλό το φάουλ, η μπάλα όμως φεύγει out. Το σφύριγμα της Λίξ από το διαιτητή Λικεσά, η ΑΕΚ παραχωρεί την τρίτη της λευκή ισοπαλία στα 5 τελευταία παιχνίδια με τον Αθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Αθηναϊκό.